20 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ας ξεκινήσω κάπως χωρίς ένταση, με κάποιες απαντήσεις πάντως σε σποραδικές παρατηρήσεις που άκουσα. Άκουσα για την αμηχανία μου, για το ότι ψέλισα ή ψελίζω. Κοιτάξτε, άνετος είμαι. Πού την είδα την αμηχανία? Πραγματικά και αυτοκυριαρχία έχω και στα έργα μου ως Υπουργού Δικαιοσύνης και σήμερα ενώπιόν σας. Πραγματικά με πολύ άνεση θα σας απαντήσω. Αν όμως εσείς πιστεύετε ότι έχω αμηχανία, όπως είπε ο κ. Στασούλας, αλλά υπό την αμηχανία κρύβεται, δεν ξέρω τι, ποιο πάθος ή τι, το ανομολόγητο, κύριε Στασούλα, να πω... Ζωφερό, μπράβο, καλύτερα. Κύριε Τζαβάρα, αυτό που θα πω είναι κογκιτατιώνης πέντεμ, ναι μου πάτη του. Δεν σας ενδιαφέρει καθόλου τι κρύβεται μέσα μου, κύριε Τασούλα. Σας ενδιαφέρουν τα έργα μου και τα λόγια μου, αυτά να τα κρίνετε όσο θέλετε. Τις ενδόμηχες σκέψεις αφήστε να τις δω με τον εξομολογητή μου, με τον ψυχαναλυτή μου. Δεν σας αφορούν. Και δεύτερο. Είπατε λοιπόν, νομίζω ότι σας απάντησα τόσο καθαρά που αν δεν το καταλάβατε, αυτοχαρακτηρίζεστε. Απλώς μας παρανοήσατε. Το δεύτερο. Είπατε. Και έχετε δίκιο που το θυμήσατε. Θυμηθήκατε την Dignitas. Και είπατε πόση διαφορά έχει από τη σύγχρονη έννοια της αξιοπρέπειας. Και έχετε δίκιο. Να πω όμως και την προσωπική μου γνώμη για τη διαφορά της Dignitas με την αξιοπρέπεια, έστω και παρενθετικά, κύριε Τζαβάρα, γιατί καλά κάνετε το θυμήσατε. Νομίζω ότι σε σχέση με τη ρωμαϊκή Dignitas, η αρχαιοελληνική ήδη ιδέα αξιοπρέπειας αλλά και σύγχρονη είναι ακριβώς το αντίθετο. Όχι απλώς δεν έχει σχέση, είναι το αντίθετο. Για τον Ρωμαίο, η Dignitas ήταν η αρετή του εξέχοντος. Για τον σύγχρονο πολιτισμό, η αξιοπρέπεια είναι αυτό το ελάχιστο το οποίο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του. Αυτή είναι και η καρδιανή έννοια, αυτή είναι και η έννοια την οποία αποδέχεται το συνταγματικό δίκαιο και ο φιλελευθερισμός στο σύνολό του σήμερα. Οπότε δίκιο κάνετε και δίκιο έχετε και τα αντιδιαστέλλετε. Όσο σε ό,τι αφορά τα περί αμηχανίας, για να επανέλθω και πάλι, πέρα από το ότι απάντησα όσο μπορούσα πιο καθαρά στον κύριο Βορύδη, και επειδή αυτά τα περί αμηχανίας συνοδεύονται με τα γνωστά πια και από προηγούμενες συνεδριάσεις της Βουλής περί απραξίας του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος παρακολουθεί ως παρατηρητής, ήδη άκουσα ότι είμαι και περιπατητής, μακάρι να είχα χρόνο να περπατώ, θα το χρειαζόμουν πολύ. Να πω το εξής, ότι θύμισα ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης αυτό είναι ιδιαίτερα δραστήριο σε νομοθετική παραγωγή, στην εισήγηση νομοθετημάτων στη Βουλή αυτή και προσεχώς επίσης θα υπάρχει μια ροή νομοθετημάτων από την πλευρά του, είναι και ταχύ και πολύ παραγωγικό σε πράξεις, σε δράσεις. Και επίσης ότι κάνει ό,τι μπορεί σε ό,τι αφορά τις αποδομές και στο πεδίο των φυλακών και στο πεδίο των δικαστηρίων, όπου υπάρχει μια εντατική αναζήτηση κτηρίων. Πού είναι η απραξία λοιπόν? Σας το είπα και την άλλη φορά. Η απραξία είναι στο ότι το Υπουργείο αυτό είναι πολύ φιδωλό στις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Εκεί, ναι, εκεί ασφαλώς υπάρχει αδράνεια. Και εάν λέω φιδωλό και δεν λέω απολύτως απόν από οποιαδήποτε παρέμβαση στη δικαιοσύνη, είναι στο ότι ασκώ με φιδό τις συνταγμένες δυνατότητες και αρμοδιότητες τις οποίες έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης για να έρχεται σε επαφή ή αν θέλετε για να έχει τη δικαιοσύνη. Είναι οι γνωστές αρμοδιότητες που υπάρχουν στην κυβέρνηση και αφορούν την παρατήθηση στην κυβέρνηση και αφορούν την πειθαρχική αρμοδιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης και την αξιολόγηση των ανώτατων δικαστών με τις κρίσεις που γίνονται ετησίως. Έρχομαι στη βασική μου απάντηση στην ερώτηση την οποία έχετε υποβάλει. Καταρχήν, θα έλεγα ότι το ενδιαφέρον, το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνει η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα η μείζων αντιπολίτευση και τις τελευταίες ημέρες στα ζητήματα της δικαιοσύνης, ασφαλώς και είναι θετικό. Και το, από την πλευρά μου το χαιρετίζω ανεπιφύλακτα. Θα έλεγα δε το εξής, να προτείνω. Το ενδιαφέρον αυτό να οδηγήσει σε μια κριτική η οποία να είναι οξία,
οξία της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση και από την πλευρά της κυβέρνησης και τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης ο ίδιος θα ασκήσω μια οξία κριτική σε έργα της αντιπολίτευσης, αλλά ας μείνει η οξία αυτή κριτική στο χώρο της πολιτικής, της εκτελεστικής εξουσίας. Για λίγο ας αφήσουμε ήσυχη τη δικαιοσύνη να καταλαγιάσουν λίγο τα πνεύματα, τα οποία φάνηκε ότι είναι κάπως οξυμένα. Ξέρω ότι πολλοί βουλευτές της αντιπολίτευσης συμμερίζονται την άποψη ότι δεν πρέπει να οξύνονται κάποια φαινόμενα τα οποία μπορεί να υπάρχουν ίσως και αντιδικίας ή διαφωνιών, και ότι ο ρόλος μας είναι να συμβάλλουμε στην αρμονική λειτουργία της δικαιοσύνης και όχι στην ένταση κάποιων διαφωνιών που μπορεί να υπάρχουν στους κόλπους της. Πάντως, περνώντας τώρα στο κριτικό μέρος της δικής μου απάντησης, θα έλεγα ότι αυτό το οποίο πάντως μέσα από την ερώτηση που έχει υποβληθεί σε μένα τουλάχιστον προκάλεσε μια απορία είναι οι αντιφάσεις, θα προσπαθήσω να τις παρουσιάσω, είναι οι παραγνωρίσεις κάποιων πάγιων θεσμών της ελληνικής ένωμης τάξης και η ιδιαίτερη καταστροφολογία. Αυτό είναι πολύ φανερό και στην περίπτωση της κριτικής κατά των δηλώσεων Πολάκη. Από τη μία πλευρά ακούω διατυπώσεις οι οποίες αναφέρονται σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει τώρα η δικαιοσύνη, λειτουργικό, αδυναμίας λειτουργίας κλπ. Και από την άλλη πλευρά κριτική στον κύριο Πολάκη, ο οποίος έκανε μια αντίστοιχη κριτική. Θα ήθελα να πω ότι πάντως η καταστροφολογία, κοιτάξτε, εγώ δεν διέκοψα κανένα. Πρέπει να πω ότι άκουσα πάρα πολλά με τα οποία είμαι απολύτως αντίθετος. Δεν διέκοψα κανένα. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω να με ακούσετε και να με κατακρίνετε στη συνέχεια με τη δευτερολογία σας και να έχουμε και έναν ενδιαφέροντα ίσως διάλογο για όλους και για όσους μας παρακολουθούν και για εμάς τους ίδιους. Αλλά ακούστε με παρακαλώ, με διακόπτετε. Λοιπόν, ας πω λοιπόν ποιες είναι οι αντιφάσεις τις οποίες προσωπικά έχω να επισημάνω. Νομίζω ότι καταρχήν υπάρχει μια μείζον αντίφαση και μάλιστα διαχρονική, δηλαδή αφορά όλες αυτές τις μέρες ως προς το σημείο στο οποίο εντοπίζεται η κριτική της αντιπολίτευσης στα έργα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή της κυβέρνησης. Στην αρχή η κριτική ήταν σε βάρος του υπερβολικού παρεμβατισμού της κυβέρνησης σε βάρος της δικαιοσύνης. Παρεμβαίνεται διαρκώς η δικαιοσύνη, δεν την αφήνεται ανεξάρτητη. Τελευταία ερώτηση έχει το κέντρο βάρους αντεστραμμένο. Γιατί δεν παρεμβαίνεται, μου λέει διαρκώς. Επισημαίνονται διάφορα προβλήματα, γιατί αδρανείται. Από την αρχή υπήρχε ενσπέρματι το γιατί αδρανείται. Αυτή τη στιγμή ανάγεται στην κύρια τοποθέτηση. Τόσα ζητήματα άξια ποινικού ελέγχου, άξια επιθεστικού ελέγχου. Θα αναφερθώ βέβαια αναλυτικότερα στη συνέχεια γιατί δεν επεμβαίνει ο Υπουργός. Και βέβαια θα έλεγα ότι εμένα μου δημιουργείται εντύπωση ότι υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ του ενδιαφέροντος για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αλλά και της διατύπωσης μιας ερώτησης από το σύνολο των βουλευτών της μείζωνας αντιπολίτευσης ακριβώς στις ημέρες της δεξιαγωγής των κρίσεων για τη δικαιοσύνη, ερώτηση η οποία αφορά και την κρίση και τα χαρακτηριστικά της αλλά και πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι αυτό δεν βοηθά την νεφαλαιότητα και την αξιοκρατία με την οποία και την έλλειψη πολλώσεων με την οποία θα πρέπει να διεξάγονται αυτές οι κρίσεις. Το δεύτερο χαρακτηριστικό το οποίο βλέπω στην ερώτηση είναι το μονόπλευρο και εκλεκτικό της ενδιαφέρον. Κυρίως φαίνεται ότι το ενδιαφέρον αφορά την αξιολόγηση πειθαρχική, ποινική μιας αναφοράς την οποία έκανε ένας πολίτης κατά της Προέδρου του Αρείου Πάγου. Τον εκλεκτισμό που το βλέπω στο γεγονός ότι πάντως δεν έχει δοθεί ίση έμφαση στο γεγονός ότι ένας εισαγγελέας εφετών έχει κάνει μια ανάλογη μηνυτήρια αναφορά η οποία επίσης φαίνεται να αναφέρεται και σε ευθύνες ανώτατων λειτουργών της δικαιοσύνης. Το ενδιαφέρον εντοπίζεται κυρίως στη μηνυτήρια αναφορά ενός ιδιώτη.
Πρέπει να σας βεβαιώσω ότι η μηνυτήρια φορά του ιδιώτη κατά της Προέδρου του Αρείου Πάγου ασφαλώς και αντιμετωπίζεται με τον τρόπο τον οποίο προβλέπουν οι θεσμοί. Δεν έσπευσα προηγουμένως να πω λεπτομέρειες, διότι πιστεύω ότι σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να εκφραζόμαστε όσο γίνεται πιο φιδωλά. Ιδιαίτερα οι πειθαρχικές διαδικασίες νομίζω ότι πρέπει να έχουν μυστικότητα και να μην αναφέρεται κανείς στα δρόμενα, τα πειθαρχικά δρόμενα που αφορούν τη δικαιοσύνη αναλυτικά, γιατί ο δικαστής πρέπει να εμπιστεύεται, ο πολίτης πρέπει να εμπιστεύεται το δικαστή που έχει ενώπιον του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το αυτονόητο να το πω. Ασφαλώς και διερευνάτε μια μηνυτήρια αναφορά η οποία έχει γίνει. Ερευνάται από τα αρμόδια όργανα και πρέπει να πω ότι και σε μένα έχει κοινοποιήσει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου μια επιστολή της με την οποία η ίδια ζητά την ταχεία διερεύνηση της μηνυτήριας αναφοράς που έχει γίνει στο πρόσωπό της από έναν πολίτη, ο οποίος τυχαίνει μάλιστα είναι και διάδικος. Και πρέπει να σας πω, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω καμία ατομική περίπτωση, δεν αναφέρω σε καμία ατομική περίπτωση, ότι θα έχετε υπόψη σας πάντως ότι η δικαιοσύνη στο σύνολό της, αλλά και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κατακλείζονται από καταγγελίες πολιτών που θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από δικαστές σε διάφορες υποθέσεις. Αλλά πραγματικά κατακλείζεται. Τα τηλέφωνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το ξέρουν οπωσδήποτε και ο κύριος Αθανασίου, ο οποίος διατέλεσε υπουργός, και ο κύριος Δένδιας και όσοι διατέλεσαν σε αυτή τη θέση, ότι κατακλείζεται ένα Υπουργείο Δικαιοσύνης από καταγγελίες ιδιωτών, οι οποίες αναφέρονται σε παράπονα, ξεκινούν από παράπονα για το χειρισμό υποθέσεών τους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ερώτησης είναι αυτό το οποίο προανήγγειλα, ότι φαίνεται να μην έχει κάποια αναστολή ενώπιον της ανάγκης να υπάρχει μια μυστικότητα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις πειθαρχικές διερευνήσεις. Καταλαβαίνω ότι προηγουμένως και σε άλλες περιπτώσεις ερωτήθηκα για τις πειθαρχικές διαδικασίες, ότι το ότι δεν απάντησα δημιούργησε την εντύπωση αδράνειας. Δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε οι ερωτώντες, στο μέτρο που είναι πολιτική λειτουργή, που είναι και νομική, να αντιλαμβάνονται ότι η μυστικότητα τουλάχιστον των πειθαρχικών διαδικασιών είναι ένα αγαθό θεσμικό το οποίο πρέπει να διαφυλάσσεται, και ότι όταν ο υπουργός λέει δεν απαντώ, αυτό σημαίνει δεν απαντώ και δεν σημαίνει δεν έκανα τίποτα. Προφανώς ό,τι προβλέπεται από την νομοθεσία γίνεται. Και να σας πω και λίγο αναλυτικότερα για την προσωπική μου πολιτική επί του θέματος των πειθαρχικών διώξεων στην κρίσιμη περίοδο. Είναι μια αρμοδιότητα βεβαίως την οποία αναθέτει στον Υπουργό το Σύνταγμα και η θεσμική μας τάξη. Είναι αποκλειστική σε ό,τι αφορά τους ανώτερους δικαστές, διαζευτική σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους λειτουργούς της δικαιοσύνης. Την έχω ασκήσει σε κάποιες περιπτώσεις αυτή την πειθαρχική αρμοδιότητα, αλλά σας βεβαιώνω με πολύ φιδό. Οπότε, όταν έχει γίνει μια μηνυτήρια αναφορά η οποία προέρχεται από ένα θεσμικό παράγοντα, για το λόγο αυτό υπάρχει οπωσδήποτε επίγουσα η διερεύνησή της, θα την ασκήσω σε μια περίπτωση που μια ποινική διαδικασία προχωρήσει και φτάσει στο στάδιο που πλέον διαπιστώνονται σοβαρές ενδείξεις ενοχής, έστω και πριν από την οριστική καταδίκη, πριν από τη δίκη, και ενδεχομένως δεν έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη. Αν αυτό συμβεί, και το λέω υποθετικά, νομίζω ότι θα πρέπει ο υπουργός να παρέμβει, ή θα παρέμβει εκεί όπου η αρμοδιότητά του είναι αποκλειστική και δεν μπορεί να ασκήσει άλλο στην πειθαρχική αρμοδιότητα. Με αυτό το φιδωλό τρόπο επεμβαίνω, και οπωσδήποτε το έχω κάνει σε περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι πολλές, αλλά δεν είναι επίσης και λίγες, ούτε είναι ασήμαντες. Και επειδή επανέρχεται και η κριτική στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σε σχέση με τις κρίσεις των δικαστών, να επαναλάβω κάτι. Το έχω πει και άλλη φορά ενώπιον σας, αλλά βεβαίως είναι ένα θέμα μεγάλο και γύρονται διαρκώς ερωτήματα. Το Σύνταγμα δεν ζητά να γίνονται οι κρίσεις των δικαστών με βάση την αρχαιότητα. Εάν η αρχαιότητα αρκούσε για την προαγωγή των δικαστών, θα μπορούσε η προαγωγή να γίνεται με βάση τις καταστάσεις, με τη δραστηριοποίηση και την κινητοποίηση των γραμματέων των δικαστηρίων που γνωρίζουν την επετηρίδα.
Το Σύνταγμα προφανώς θέλει την αξιοκρατία και θέλει και την πολιτική εμπιστοσύνη. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθεί να μεθοδεύσει με το να αναφέρεται και στην κρίση της δικαιοσύνης για τους δικαστές, η οποία προκύπτει από τις προαγωγές τους καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, αλλά και από το γεγονός ότι ζητά την... Ορίστε. Είπα ότι το Σύνταγμα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, κύριε Τασούλα, γνωρίζω τη σημασία των λέξεων τις οποίες χρησιμοποιώ. Είπα λοιπόν ότι κατά την άποψή μου το Σύνταγμα ζητάει δύο πράγματα. Το ένα είναι η αξιοκρατία και το δεύτερο είναι η πολιτική εμπιστοσύνη προς τη δικαιοσύνη, με δεδομένο ότι η δικαιοσύνη απονέμεται στο όνομα του κυρίαρχου λαού, και αυτό σημαίνει ότι το Σύνταγμά μας θέλει η δικαιοσύνη να ασκείται με αυτόν τον τρόπο, και γι' αυτό το λόγο την αξιοκρατία, την εκτίμηση της αξιοκρατίας την αποθέτει και στα αρμόδια όργανα της δικαιοσύνης κατά τις προαγωγές, αλλά και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό θέλει το Σύνταγμά μας αυτή τη στιγμή. Πώς το έκανε η παρούσα κυβέρνηση? Προχώρησε σε κρίσεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν οδήγησε σε μια ακραία παραγνώριση της αρχαιότητας. Δεν προχωρήσαμε ποτέ πέρα, για παράδειγμα, από τον κύκλο των αντιπροέδρων για την εκλογή ενός προέδρου, παρά το γεγονός ότι ο οργανισμός δικαστηρίων, η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει κατά τις κρίσεις να υπάρχει και υπέρβαση του κύκλου των αντιπροέδρων και να προχωρεί η επιλογή ακόμη και στους αρχαιότερους από την άποψη της θητείας αρεοπαγίτες, για παράδειγμα. Το γεγονός ότι θέλει ο νόμος αυτό σημαίνει ότι ο νόμος πιστεύει ότι αυτό κάποτε πρέπει να γίνεται. Αλλά ας δούμε και την αρχαιότητα την οποία επικαλείστε. Βεβαίως και η αρχαιότητα είναι σημαντικό κριτήριο. Γιατί? Διότι η αρχαιότητα ενσωματώνει αξιοκρατία. Αυτός ο οποίος είναι αρχαιότερος έχει υπηρετήσει περισσότερα χρόνια στην δικαιοσύνη, έχει σωρεύσει περισσότερη εμπειρία, άρα περισσότερες γνώσεις, άρα είναι αξιότερος. Αλλά αυτό έχει σημασία όταν θα συγκρίνει κάποιος ένα δικαστή ο οποίος έχει μείνει στη δικαιοσύνη 35 χρόνια με ένα δικαστή που έχει μείνει στη δικαιοσύνη 25 χρόνια. Εάν συγκρίνει ένα δικαστή ο οποίος έχει μείνει 35 χρόνια και 2 μήνες με έναν άλλο που έχει μείνει 35 χρόνια και 1 μήνα και γι' αυτό υστερεί κατά μία θέση στην αρχαιότητα, από αυτήν την απόσταση της μιας θέσης ή του ενός μηνός κατά χρονική διάρκεια, δεν μπορούν να συναχθούν συμπεράσματα που αφορούν την αξιοκρατία. Ο μεγάλος αριθμός των παραληφθέντων δικαστών που επαναλαμβάνει διαρκώς ο κ. Αθανασίου, οι 47 παραληφθέντες, ο μεγάλος αριθμός οφείλεται στο ότι στην προηγούμενη περίοδο είχαμε, την προηγούμενη χρονιά, το 2015, είχαμε αλλαγή ηγεσίας σε όλα τα μεγάλα δικαστήρια, ενώ αυτό δεν συμβαίνει φέτος και έτσι ο αριθμός θα είναι αναπόφευκτα πολύ μικρότερος, καθώς επίσης και στο ότι επανήλθαμε στην τακτική που ίσχυσε και στο παρελθόν για πολλά χρόνια, να μην προάγονται στις κέρυες θέσεις Προέδρου ή και Αντιπροέδρων δικαστές οι οποίοι εντός έτους θα αποχωρήσουν, διότι η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων οπωσδήποτε προϋποθέτει και κάποιο χρόνο για την εφαρμογή και για τον έλεγχο των κρίσεων, και οπωσδήποτε συνιστά μια αναστάτωση της δικαιοσύνης να υπάρχει μια τόσο ταχεία εναλλαγή. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ένα χαρακτηριστικό της ερώτησης, ίσως και ορισμένων στιγμών της συζήτησης σήμερα, είναι η προσφυγή σε κάποιες κορώνες, δεν θα έλεγα δημοσιογραφίες, θα έλεγα κατά την απόψη μου μιας κακής δημοσιογραφίας, η οποία διαρκώς αναφέρεται σε παγκόσμιες πρωτοτυπίες, δεν ξανάγινε ποτέ αυτό κτλ. Βεβαίως έχουν γίνει έλοχοι ενώτατων δικαστικών και στο παρελθόν, όχι μόνο πειθαρχικό κατά Προέδρου Αρείου Πάγου, έχει γίνει και μήνυση κατά εισαγγελέα Αρείου Πάγου και μάλιστα από υπουργό που και ο ίδιος είχε διατελέσει δικαστικό στο παρελθόν. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να μας καθιστά ήσυχους είναι το γεγονός ότι γενικά
η δικαιοσύνη δεν χαρακτηρίζεται σήμερα στο σύνολό της από αυτές τις εντάσεις, ότι αυτές είναι περιορισμένες και ότι πάντως με θεσμικό τρόπο οι διαφωνίες, οι μηνύσεις, οι καταγγελίες, όλες αυτές ελέγχονται. Ήθελα να πω ότι, κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα 2 λεπτά ακόμη να έχω. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι άκουσα κριτική για την κατάσταση δικαιοσύνης, για το μεγάλο αριθμό των υποθέσεων, οι οποίες εκκρεμούν και οι οποίες μας κατατάσσουν τελευταίο στη λίστα του ΟΣΑ για τις εκκρεμείς υποθέσεις. Η λίστα του ΟΣΑ, βέβαια, το 2016 εκδόθηκε με βάση των στοιχείων το 2014. Αντιθέτως, τα στοιχεία τα οποία αφορούν την παρούσα περίοδο δείχνουν ότι έχουμε ταχύτερους προσδιορισμούς και τουλάχιστον σε ορισμένους κλάδους της δικαιοσύνης μείωση του φορτίου των υποθέσεων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πλέον και στην Αθήνα ο αριθμός των υποθέσεων οι οποίες εκδικάζονται είναι διπλάσιος του αριθμού των υποθέσεων οι οποίες εισάγονται. Όσο για τον προσδιορισμό των ειρηνοδικείων, άκουσα ότι οι προσδιορισμοί έχουν φτάσει το 2028. Πρέπει να σας πω ότι όταν παραλάβαμε και πρωτοαντικρίσαμε την κατάσταση, είχαμε βρει και προσδιορισμούς το 2031. Αυτή τη στιγμή, σε όλη την περιοχή της Αττικής, οι προσδιορισμοί στα ειρηνοδικεία οι πιο καθυστερημένοι γίνονται στο 2018 και ότι γενικά πλέον η ταχύτητα προσδιορισμού των υποθέσεων στο ειρηνοδικείο έχει αυξηθεί ιδιαίτερα. Τάχιστα απαντώ και εξειδικευμένα μπορώ να απαντήσω εξειδικευμένα στις ερωτήσεις οι οποίες έγιναν. Φοβούμαι ότι δεν έχω χρόνο, κύριε Πρόεδρε, και μπορώ να το κάνω στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Τώρα αρχίζει ο κύκλος των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Το λόγο πρώτος έχει ο κύριος Δέντρος.